Σε εξολόθρευση στόχων που αναγνώρισαν τις προηγούμενες ημέρες, προχώρησαν τα βρετανικά Tornado της βρετανικής βάσης ακροτηρίου. Χωρίς να δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, η Βασιλική Αεροπορία αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι έχει αρχίσει η εξολόθρευση στόχων στο Ιράκ και όχι στη Συρία, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία αναγνώρισης νέων στόχων. Για το ίδιο θέμα, ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις βαίνουν καλώς, αλλά για την καλή συνέχεια τους δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες. Ο Αντέν επικοινώνησε με εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας, ο οποίος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, αλλά δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύουν τα βρετανικά δίκτυα, από το μέτωπο των τζιχαντιστών δεν υπάρχει αποτελεσματική άμυνα κατά των αεροπορικών επιδρομών. Οι τζιχαντιστές γνωρίζουν την ακρίβεια με την οποία τα βρετανικά Tornado, τα οποία φέρουν πυράβλους Brimstone, μπορούν να τους πλήξουν ακόμη και όταν βρίσκονται σε κίνηση. Γι' αυτό είναι πολύ πιο προσεκτικοί, κρατώντας τις δυνάμεις τους διάσπαρτες και ακίνητες. Τα βρετανικά Tornado απαιτούν σε διάδες και θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους σε καθημερινή βάση και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα από τη βάση ακροτηρίου εξόρμησαν 2 μαχητικά με κατεύθυνση το Ιράκ.